Αυτή τη στιγμή το έγγραφό μας εμφανίζεται με zoom 75%. Μπορούμε να επιλέξουμε 200%. Τα γράμματα του εγγράφου μας φαίνονται μεγαλύτερα. Εννοείται πως η εκτύπωση θα εκτυπωθούν κανονικά και όχι πιο μεγάλα. Χρησιμοποιώντας το zoom, είναι σαν να χρησιμοποιούμε έναν μεγεθυντικό φακό. Εάν κάνουμε κλικ εδώ, θα δούμε και άλλες επιλογές. Παραδείγματος χάρη, ολόκληρη σελίδα. Στην οθόνη μας εμφανίζεται ολόκληρη η σελίδα του εγγράφου. Εννοείται πως για να εργαστούμε με άνεση θα πρέπει να έχουμε και μεγάλη οθόνη. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν μας ικανοποιούν οι υφιστάμενες επιλογές, μπορούμε να ρυθμίσουμε το ποσοστό του zoom, παραδείγματος χάρη στο 90%. Μπορούμε να ορίσουμε το ποσοστό είτε χρησιμοποιώντας αυτή την μπάρα, είτε αν κάνουμε κλικ εδώ και εισάγουμε ακριβώς το ποσοστό που επιθυμούμε. Πληκτρολογούμε το 90 και κάνουμε κλικ στο κουμπί OK. Αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας εμφανίζονται δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο είναι η εφαρμογή Microsoft Word. Το δεύτερο είναι το έγγραφο στο οποίο εργαζόμαστε. Το έγγραφο έχει τίτλο Έγγραφο 1. Στη συνέχεια θα δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τις ιδιότητες του εγγράφου και της εφαρμογής. Για τις ιδιότητες του εγγράφου κάνουμε κλικ στο μενού Αρχείο, μεταβαίνουμε στις πληροφορίες και κάνουμε κλικ στην εντολή Ιδιότητες. Από τη λίστα που εμφανίζεται κάνουμε κλικ στην επιλογή Σύνθετες Ιδιότητες. Στο παράθυρο που εμφανίζεται και στην καρτέλα Σύνοψη μπορούμε να αλλάξουμε το όνομα του συντάκτη, του ανθρώπου δηλαδή που πληκτρολόγησε το κείμενο αυτό. Επίσης μπορούμε να ορίσουμε έναν τίτλο, ένα θέμα και κάποια άλλα στοιχεία. Στην καρτέλα Στατιστικά στοιχεία μπορούμε παραδείγματος χάρη να δούμε από πόσες λέξεις αποτελείται το έγγραφό μας ή από πόσους χαρακτήρες και ούτω καθεξής. Τις ιδιότητες της εφαρμογής τις αλλάζουμε μέσα από το μενού Αρχείο και την εντολή Επιλογές. Θυμηθείτε πως για όλες τις εφαρμογές του Microsoft Office, το Excel, την Access, το PowerPoint κλπ. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τις ιδιότητες τους, θα πρέπει να έρθουμε στο μενού Αρχείο και στην εντολή Επιλογές. Στο παράθυρο που εμφανίζεται βλέπουμε αρκετές επιλογές. Εάν από το αριστερό τμήμα κάνουμε κλικ επάνω στην επιλογή Γενικά, έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε το όνομα του ανθρώπου που χρησιμοποιεί την εφαρμογή. Μην τον μπερδεύετε με τον συντάκτη του εγγράφου που είδαμε προηγουμένως. Στην επιλογή Αποθήκευση μπορούμε να ρυθμίσουμε το χρόνο που θα μεσολαβεί μέχρι το Word να αποθηκεύει αυτόματα το κάθε εγγραφό μας. Έχει ρυθμιστεί αυτή τη στιγμή στα 10 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 10 λεπτά το Word αποθηκεύει αυτόματα το έγγραφο στο οποίο εργαζόμαστε. Αμέσως πιο κάτω μπορούμε να ρυθμίσουμε πού θα αποθηκεύει εξ ορισμού το Word τα έγγραφά μας. Παρατηρήστε λίγο το εξής. Αυτή τη στιγμή η προεπιλεγμένη θέση είναι τα έγγραφά μου. Αυτό σημαίνει πως αν αυτή τη στιγμή πατήσουμε το κουμπί της αποθήκευσης, η προεπιλεγμένη θέση θα εμφανιστεί εδώ. Εμείς, αν θέλουμε να αποθηκεύονται τα έγγραφά μας στην επιφάνεια εργασίας, θα πρέπει στο σημείο αυτό να αλλάξουμε την επιλογή. Κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, επιλέγουμε Επιφάνεια Εργασίας, κλικ στο κουμπί OK και ξανά OK.
Τώρα, αν κάνουμε κλικ στο κουμπί της αποθήκευσης, το Word θα μας προτείνει την επιφάνεια εργασίας για να αποθηκεύσουμε το έγγραφό μας.